Καλώς παιδιά, είμαι ο Χάκη και σήμερα παίζουμε Zero Land. Αυτό είναι το επεισόδιο 9 αν δεν κάνω λάθος. Και είχαμε μείνει, βασικά, ναι, είμαστε εκεί πέρα που είχαμε μείνει τελευταία φορά. Μόλις είχαμε τελειώσει αυτό εδώ πέρα το μέρος το, και το δεύτερο μηχανισμό για τις φάρμες μας, αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Ακόμα δεν έχω ετοιμάσει κάτι σπουδαίο, μόνο το έφτιαξα λίγο το δρομάκι κάτω, μιας και έτσι θα είναι. Θα το αφήσουμε, ξέρω εγώ, ίδιο, θα το αλλάξουμε απότομα με τον Μπένι στο δωμάτιο, να είναι όλα διαφορετικά. Απλά ίσως βάλουμε, σκέφτομαι να βάλω πολύ grass και να βάλουμε και δεντράκια μέσα, θάμνους, έτσι πράγματα. Και για κάποιο λόγο, έλα εδώ ρε, έλα εδώ, έλα εδώ, έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Λοιπόν, τώρα, τι θα κάνουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να φέρουμε ένα hoe. Γιατί δεν έχουμε εδώ hoe και θέλουμε hoe. Και είδα πολύ, είδα βασικά τα μηνύματά σας στο τελευταίο επεισόδιο και η αλήθεια είναι ότι έμαθα κάποια πράγματα. Όπως αυτό κρύβαμε το prank. Γενικώς ό,τι απορίες είχα μου τις λύσατε τις περισσότερες. Και πολλοί με ρωτήσατε τι θα κάνουμε, βασικά ένα άτομο νομίζω ήταν, για το δημαρχείο που θα κάνουμε του μπάνες. Θα το κάνουμε κάποτε, απλά ακόμα είναι νωρίς. Εγώ θέλω να ετοιμάσω λίγο την βάση μου σιγά σιγά, μιας και δεν παίζω πάρα πολύ Zero Land. Προσπαθώ, αλλά δεν την παλεύω. Αλλά ναι, θα γίνει κάποτε. Όπως επίσης σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε τώρα να κάνουμε και κάτι σαν ένα KFZ τα που κάναμε στην προηγούμενη σεζόν. Θα δούμε, είμαι μόνος μου στο σερβερ. Ωραία, σταμάτησε να βρέχει. Πώς είμαι. Weather. Ωραία, μια χαρά είναι. Και ναι. Καρότα. Ωραία. Ωραία. Μου πάτε μερικοί, τα έβαλα λάθος. Ενώ σ' αλήθεια δεν είναι λάθος. Η λογική μου σε αυτό έτσι πως τα έκανα ήταν ότι πατάτες, το βλέπουμε έτσι, ωραία. Αν αυτό έτσι πως ήταν, το κάναμε rotate 90 μοίρες και το φέρναμε εδώ. Καρότα από εκεί, πατάτες από εδώ. Οπότε αυτή είναι η λογική μου σε αυτό το πράγμα. Οπότε μην μου λέτε ότι είναι λάθος, δεν είναι λάθος, είναι σωστό. Και ναι, κάτι άλλο που μου είχατε πει δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά ναι, πάνω κάτω αυτά ήταν έτσι τα μηνύματα που είδα περισσότερο και ναι, ναι, ναι. Όπως επίσης κάποιος άλλος μου είχε πει για το δρομάκι και το πάρκο που είχαν κάνει ο Jeff Phantom. Δεν το ήξερα, βασικά γενικώς μιλάνε στο Zero Land Chat, αλλά δεν επεμβαίνω πολύ και καλά να τους πω μην κάνετε αυτό, εμένα η άποψή μου γι' αυτό είναι να μην το κάνετε και τέτοια. Απλά ξέρω εγώ σε φάση κάντε ό,τι θέλετε. Γενικώς δεν το κοιτάω πάρα πολύ. Αλλά λογικά βασικά είμαι σίγουρος ότι θα το είπαν στο Zero Land Chat. Είμαι 100% σίγουρος ότι το είπαν. Λοιπόν, νομίζω εδώ πέρα είναι το νερό κάπου. Ωραία, εδώ είναι το νερό. Αυτό είναι το επόμενο. Νομίζω πως... Ναι, εδώ είναι το επόμενο. Λοιπόν, αν θέλουμε να το καλύψουμε, θα πρέπει να είναι εδώ. Θα πρέπει να είναι, ξέρω, ένα μπλοκ παραπάνω. Δηλαδή, αν είμαστε το 72, στο 71, τέλος πάντων. Ναι, το 71. Ωραία. Οπότε έχουμε αρκετό χώρο για να φτιάξουμε τους μηχανισμούς μας εδώ πέρα. Λοιπόν, θέλω να δω πόσο μας πήρε, πόσο περίπου μας πήρε το παρακάτω. Αυτό εδώ πέρα δηλαδή. Είναι κάτω από το πίστον. Χρειαζόμαστε 1, 2. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4. Ας πούμε 4, αυτό εντάξει δεν το μετράω και πολύ. 4. Ωραία. Και να πάμε τώρα να δούμε πόσο είναι αυτό το 4. Λοιπόν, είπαμε, πού είναι αυτό, ωραία. Εδώ πέρα θα μπει πίστον. Ένα πίστον το οποίο θα κοιτάει προς τα πάνω. Οπότε και το πρώτο πρόβλημα που δεν το σκέφτηκα καν. Παρ' όλα αυτά, βασικά δεν θα είναι και μεγάλο πρόβλημα, γιατί μπορούμε να βάλουμε, αν το πίστον, το πίστον βασικά θα είναι, λοιπόν, αυτό είναι τώρα προς τα πάνω, ωραία. Το πίστον θα είναι εδώ. Όχι. Το πίστον θα είναι εδώ, θα κοιτάει προς τα πάνω και θα είναι extended, ωραία. Οπότε, αν το πίστον είναι εδώ, θα μπορώ να το ανάψω και έτσι, ξέρω εγώ. Να,
Ορίστε, ή έτσι, ή ακόμα και αν βάλουμε ένα απλό redstone dust. Οπότε δεν νομίζω να είναι πρόβλημα. Απλά θα το κάνω, θα αυτοσχεδιάσω πάρα πολύ στο design. Μιας και αυτό το είχα δει από κάποιον. Όχι ακριβώς έτσι, κάπως αλλιώς ήταν. Αυτοσχεδιάσα λίγο σε αυτό, αλλά από ό,τι φαίνεται στον πάνω όροφο θα το σχεδιάσω ακόμα περισσότερο. Και κάποιοι με είχατε ρωτήσει, στο stream ήταν, γιατί είχα παίξει σε ένα stream με Zero Land και πήγαμε για mine και βρήκαμε redstone και λοιπά, όπως είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο στο τέλος. Ωφ, γιατί κολλάει, τι φάση. Φτιάξε. Οκ, τέλος πάντων. Θα πάω αυτό που θέλω και θα κλείσω λίγο για να φτιάξω και τα από τους πάνω ρόφους. Με είχατε ρωτήσει τι είναι αυτός ο πίνακας. Λοιπόν, εδώ πέρα όπως είχα πει θα έχει τα δύο αυτά, ξέρω εγώ, τα Nether Wards και το Wheat. Και από εδώ θα έχει Sugar Canes, Coco Beans, Melons και Pumpkins. Αυτά θα συνεχιστούν από την πίσω μεριά. Δηλαδή αυτό από εδώ πίσω θα συνεχιστεί και θα έρχονται από πιο πίσω, δηλαδή κάπου εδώ πέρα, ξέρω για παράδειγμα, θα έχει pumpkins, melons, coco beans, sugar canes. Και θα μου πείτε, θα κάνει μισή ώρα να έρθουν τα πράγματα, αλλά όχι αν βάλουμε από κάτω ice. Με το ice, παιδιά, θα γίνει πάρα πολύ, θα πίνει πάρα πολύ γρήγορα και θα είναι σαν να ήταν αυτά εδώ πέρα, ας πούμε, και να μην είχε από κάτω ice. Θα είναι πολύ γρήγορα, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ γρήγορο. Και ναι, κάπως έτσι θα είναι. Και έχω και το design για τα πίσω, τα έχω φτιάξει σε creative, τα έχω φτιάξει σε creative μια μέρα πριν, κάνα μήνα σχεδόν. Οπότε ναι, θα τα πούμε σε λίγο μόλις ετοιμάσω τα δύο πάνω και θα επιστρέψουμε να κάνουμε κάποια πράγματα και σιγά σιγά να προχωρήσουμε στο decoration αυτού του μέρους εδώ πέρα. Οπότε ναι, τα λέμε σε λίγο. Πού τι μπήκε ο ProGamer TV? Ποιο είναι το hotkey για να κάνουμε refresh the chunks? Left the game. Okay. Οπότε τα λέμε σε λίγο. Και επιστρέψαμε και τα έχω τελειώσει, τέλειωσα και τις δύο τις άλλες farmers και για τα Netherworld αλλά και για το Wheat. Οπότε τώρα μπορούμε να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα, αλλά πριν πάμε να σας δείξω το, τέλος πάντων, πως το έκανα, πρέπει να βρούμε, βασικά θέλω να δω αν έχουμε Netherworld. Νομίζω έχουμε, πρέπει να έχουμε. Τώρα που είναι δεν έχω ιδέα, αλλά είμαι σίγουρος ότι έχουμε. Είμαι σχεδόν 100% σίγουρος. 100, φίλε. Πού στο καλό είναι. Λοιπόν, θα βάλω λίγο πάνω. Ίσως είναι εδώ. Οπ. Όχι. Ίσως είναι εδώ. Okay. Αρχίζω και ανησυχώ, γιατί ήμασταν με τον Πάνες νομίζω όταν είχαμε βρει τα Netherworld. Νομίζω πως... μπορεί και να μην είχα βρει ποτέ μου Netherworld. Για πάμε, κάτσουμε. Α, PC Gaming Public. PCGR, έχεις Netherworld. Μακάρι να έχει, μακάρι να έχει. Πες μου τι έχεις, μωρό μου. Πες μου τι έχεις. Τι είναι αυτό? Okay, είναι πολύ κοντά στο σπίτι μου. Δεν έχω θέμα. Καλό, θα είναι πολύ ωραίο το μέρος να αρχίσουν και χτίζουν δίπλα το σπίτι μου. Νομίζω έχω έρθει. Και παίζει να έχω έρθει σε βίντεο. Όχι, πολύ ωραίο έτσι το πάτωμα με αυτό. Πλούκιδες. Για να δούμε, έχει καθόλου έργο να σου κλέψω. Να σου δανειστώ εννοούσα. Θυμάμαι κάποτε, δεν ξέρω αν τα θυμάστε παιδιά. Αν είστε παλιά στο Minecraft θα το ξέρετε. Πώς το λένε. Όχι. Παλιότερα το Netherworld φύτρωνε, δηλαδή όταν το έκανε, όταν το έβαζε τέλος πάντων, φύτρωνε και μεγάλωνε βασικά μόνο στο Nether. Δηλαδή αν το έβαζες εδώ πέρα κάπου και να μεγαλώσει το Netherworld, δεν μεγάλωνε. Απλά έμενε έτσι όπως ήταν. Οπότε έπρεπε να πας στο Nether και επίσης αν είχες ένα single player world, γενικώς και multiplayer world, αν δεν είναι κάποιος στο Nether δεν μπορεί να φυτρώσει το Netherworld. Οπότε αναγκαζόσουν να, αν ήθελες Netherworld, να βάλεις πάρα πολλά και να... Αυτό πρέπει να είναι το ξενοδοχείο, ωραίο το ξενοδοχείο. Πώς είναι μικρό. Α, καλό είναι. Αναγκαζόσουν να κάτσεις στο Nether, ξέρω εγώ AFK για μία ώρα ή τέλος πάντων όσο έπαιρνε, είναι σχεδόν, είναι πολύ γρήγορα τα Netherworld.
μέχρι να μεγαλώσει τα networks, ώστε να μπορείς να έχεις potions, ξέρω εγώ, ή τίποτα, ότι τέλος πάντων τα χρειαζόσουν. Νομίζω τα potions, δεν θυμάμαι τώρα αν τα fortress ήρθανε μετά το... Νομίζω παίζει να είχαν έρθει μετά. Δηλαδή πρώτα... Όχι. Λογικά μαζί με τα potions είχαν φτιαχτεί και τα netherworld. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Νομίζω ναι, παίζει να ήρθανε μαζί και τα fortress και τα potions. Λοιπόν, πάμε στο σπίτι του G-Phantom. Ο G-Phantom ίσως έχει netherworld. Μακάρι να έχει netherworld, δεν θέλω να πάω στο nether τώρα να κάνω ταξίδι. Ήδη έχω φάει γύρω στις μία και κάτι ώρες φτιάχνοντας το μηχανισμό και στα υπόλοιπα μέρη και κάνοντας και άλλα background πράγματα. Όχι, 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 όχι. Πού θα βρούμε τώρα? Πού θα βρούμε τώρα? Πρέπει να βρούμε την Netherworld. Λοιπόν, άλλη μια ευκαιρία στο spawn να πάμε να δούμε αν έχει κάποιος Netherworld. Ή στο Deadly Muffin, λες να έχει ο Deadly Muffin Netherworld. Δεν έχω ιδέα. Να ορίσω αυτό το μέρος επειδή δεν μου αρέσει καθόλου. Συγγνώμη G-Phantom, το προτιμούσα χωρίς αυτά και αυτό από πάνω, ήταν πολύ καλύτερο. Δεν ξέρω. Λέω να το συζητήσουμε, γιατί χωρίς, μπορεί να το πήρε καιρό, αλλά δεν ξέρω, είναι άσχημο. Είναι άσχημο, δεν μου αρέσει. Δεν ξέρω. Λοιπόν, φαίνεται public chest εδώ πέρα, οπότε ίσως έχει εδώ πέρα κάτι. Όχι. 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 Λοιπόν, τελευταία ευκαιρία εδώ κάτω, ωραία, τελευταία ευκαιρία. Λοιπόν, θυμάμαι πολύ καλά, θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι είχαμε πάει στο Nether και βρήκαμε και Fortress. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι είχα Netherworld. Λες, δεν ήταν κάτω στο chest εκείνο εκεί πέρα που... Γεια σας γυράδες, τι κάνετε? Επίσης μόλις θυμήθηκα ότι δεν έχουμε ζώα. Δεν έχω ζώα στο... εδώ πέρα στον Zeroland. Και έχω κάποιες ιδέες. Λοιπόν, ακούσε ποια είναι η ιδέα μου. Λέω να κάτσω να ασχοληθώ και με το chest room. Λοιπόν, πού είναι το σπίτι μου, νομίζω είναι από εδώ. Και με το chest room, αλλά και με τις άλλες φάρμες, μόλις τελειώσουμε αυτό. Ταυτόχρονα, δηλαδή, έτσι ώστε, ας πούμε, μπορούμε στο ένα επεισόδιο να ασχοληθούμε λίγο με το chest room και στο άλλο να ασχοληθούμε με τις φάρμες. Και μετά πάλι στο παράλληλο επεισόδιο να ξαναπάμε πίσω στο chest room και πάλι λέγοντας. Έτσι ώστε να βλέπετε, αν δεν σας αρέσει το chest, ας πούμε, για παράδειγμα, αν σας αρέσει δεν θέλετε να βλέπετε εμένα που χτίζω το chest room, να μην περιμένετε 4 ξέρω, επεισόδια για να δείτε το επόμενο Zero Land το οποίο ίσως σας αρέσει. Αν και δεν νομίζω, γιατί πιστεύω ότι. Και να μην σε αρέσει κάτι, δηλαδή θα πεις α, δεν μ' αρέσουν τα chest, τα μισό τα chest, δεν θα δω το βίντεο του Χάκη. Θα είναι λίγο περίεργο αυτό, αλλά τέλος πάντων. Λέμε τώρα. Να υπάρχει έτσι λίγο ποικιλία πραγμάτων ή κάτι τέτοιο. Εδώ πέρα τσέκαρα έτσι. Μπερδεύω τα Spider Eye με τα Netherworld, δεν ξέρω, είναι ίδια. Λοιπόν, σε παρακαλώ chest εδώ πέρα, σε παρακαλώ να έχεις Netherworld. Παπαπαπαπαμ. Όχι. Βγάλε. Τέλος πάντων. Τουλάχιστον έχουμε item frames. Ούτε item frames έχουμε. Θα φτιάξουμε item frames. Και κάποιος μου είχε πει ότι με τα rabbit κάτι κάνουμε κάπως. Με 4 rabbit height κάνουμε νομίζω. Δεν θυμάμαι πώς μου το είχε πει, αλλά κάπως φτιάχνεις. Μπορείς να κάνεις και leather. Λοιπόν. Πολλά τέτοια. Ωραία. 3, δεν χρειαζόμαστε 3, 2 θέλουμε. Φτιάξουμε 3, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα βάλουμε αυτό πάνω. Στο 1 χρειαζόμαστε να βάλουμε wheat. Ωραία, έχουμε 2 wheat. Αυτό θα μπει το wheat. Τέλεια. Και χρειαζόμαστε. Ωραία, έχουμε και αυτό που θέλουμε. Θα ανέβω από εδώ πέρα. Ακόμα δεν έχω φτιάξει τις σκάλες και αυτά που θέλω να κάνω. Μην νομίζετε ότι έχει τελειώσει το building. Ακόμα έχουμε κάποια πράγματα να κάνουμε. Μην αγχώνεστε. Και μόλις θυμήθηκα ότι. Ίσως χρειαστεί. Φύε. Οκ, σκεφτόμουν να βάλω πόρτες.
Και μάλιστα οι πόρτες θα μπαίνανε εδώ, δηλαδή θα είχε δύο πόρτες εδώ, αλλά πώς το καλό θα το κάνουμε. Φύγε ρε, φύγε ρε, φύγε. Τι θα κάνεις και μπάνια, βρωμιάρι. Ε, λοιπόν, ας φυτρώσουμε λίγο αυτά. Οχ, ξέχασα το χώου. Λοιπόν, Φώτη, γαμώ το, κάνε επιτέλους κάτι σωστό. Τουλάχιστον έχουμε το χώου εδώ πέρα, κάτι είναι και αυτό. Ωραία, από κάπου παίρνει νερό. Ναι, αυτό το νερό το οποίο παίρνει τώρα, σοβαρά. Είναι ένα μπλοκ παραπάνω, αλλά μπορεί. Πλάκα κάνεις, δεν το ξέρα. Λοιπόν, εκτός και αν έχει και άλλο νερό, ξέρω εγώ, κάποια πλευρά. Και πάλι δεν νομίζω. Όχι, κάνε έτσι γραμμούλες. Λοιπόν, πολύ περίεργο έτσι, τι το πράγμα, γραμμούλες. Α, εδώ χάλασε το γουάμο κόμπο. Για να δούμε αν θα έχει κάνει κι άλλο. Δεν νομίζω να κάνει κι άλλο. Ίσως είναι κάποιο bug. Δεν ξέρω. Πολύ περίεργο. Όχι, να κάνει. Χάκι, ένα tough και ένα H. Χάκι tixels. Ξέρω, ανάποδα όμως για κάποιο λόγο. Και νομίζω ότι δουλεύει και αυτό ρολόι. Δουλεύουν νομίζω και τα δύο ρολόι. Δεν θα τα δοκιμάσουμε τώρα, αλλά είναι. Ορίστε πως το έκανες αυτό, το έκανα λίγο διαφορετικό και είναι όσο πούμε από κάτω, το πρώτο το έκανα τεράστιο, το δεύτερο το έκανα λίγο έτσι πιο συμμαζεμένο και αυτά τα δύο τα έκανα πάρα πολύ συμμαζεμένο, τα έκανα και είμαι πολύ χαρούμενος, δηλαδή που τα έκανα έτσι ωραία, τέλος πάντων χρησιμοποίησα λιγότερα resources και είναι το ίδιο efficient και καλά κάνουν σωστά τη δουλειά τους και όπως κάνουν και τα υπόλοιπα, δεν έχει καμία διαφορά. Οπότε λοιπόν, θα πάω λίγο να φτιάξω αυτό το μέρος. Θα προσπαθήσω λίγο να καλύψω και από πάνω τους μηχανισμούς έτσι ώστε να μην φαίνονται. Και θα επιστρέψω, οπότε τα λέμε σε λίγο. Το ετοίμασα και μόλις θυμήθηκα κάτι και δεν ξέρω αν τελικά το εμποδίζει αυτό που έκανα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα το έφερα πιο κάτω. Το έφερα δύο μπλοκ πιο κάτω έτσι ώστε να μπορεί να μπουν πορτούλες εκεί πέρα. Και μετά σκέφτηκα, Φώτη. Σε αυτά θα μπορείς να βάλεις πόρτα. Και απάντηση είναι όχι. Όχι, Φώτη, δεν μπορείς να βάλεις πόρτα γιατί το έφερες πολύ κάτω. Και μετά σκέφτηκα, Φώτη. Και μου κάνω μετά εγώ, έλα ρε. Και λέω, γιατί δεν κάνεις αυτόν ακριβώς τον μηχανισμό λίγο πιο πέρα, κάπου αλλού μωρέ. Κάπου αλλού, πώς το λένε. Και σκέφτηκα μετά, ναι Φώτη, γιατί δεν το κάνεις πιο πέρα. Οπότε, μάλλον, τώρα πάλι θα φύγω για κανένα βασικά για λίγη ωρούλα, για ίσα σαν λίγα δευτερόλεπτα. Για μένα δεν θα είναι όμως, θα είναι γύρω στα 20 λεπτά. Αλλά δεν θα φύγω γιατί περιμένω να έρθει ο κύριος PC Gaming Public και να μου δώσει λίγα ακάσια wood. Λίγο ακάσια wood. Και να βάλουμε ακάσια πόρτες έτσι ώστε να κολλάει με αυτό το χρώμα. Και επίσης είναι καγκελάκια τα οποία μπορείς να δεις από μέσα, ξέρω. Είναι σαν τρία πορτοκαλί κάγκελα, ξέρω εγώ, τέτοια φάση, είναι έτσι καγκελάκια η πόρτα. Και έτσι ώστε να μπορείς να δεις αν έχουν φυτρώσει ή όχι, αν είναι ξέρω, έτοιμα κλπ. Και το καλό με αυτό είναι έτσι το design αυτό εδώ πέρα, όπου μπορείς να φτάσεις από εδώ όλα. Πρέπει να φτάσεις, ξέρω εγώ, πολύ εύκολα όλα τα blocks και να τα φυτέψεις, ξέρω εγώ, χωρίς να χρειαστεί καν να μπεις μέσα. Απλά ανοίγεις τη πόρτα και ξεκινάς και βάζεις. Και μετά πας από την άλλη μεριά, όχι εννοείται από εδώ, απλά. Αλλάζει σε σκάλα και πηγαίνει από την άλλη μεριά και αρχίζει εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα θα έρθει. Ωραία, δεν χάλασε. Τέλεια. Όχι. Λοιπόν, ήρθε μάλλον να πει εκείνη την public. Πρέπει να το βρω. Άντω. Έλα στην. Όχι, να εντάξει, μην είδα λογικά. Ει. Οκ. Ω. Thank you. Sir. Ωραία. Λοιπόν. Θα το φτιάξουμε τώρα εδώ πέρα. Diamond armor, φίλε. Όλοι πλούσιοι είναι αυτό το server. Πού θα πάει. Κι εγώ, όταν αρχίσω και ασχολούμαι περισσότερο με το Zero Land, θα είμαι ο πιο πλούσιος, φίλε. Θα πηγαίνω. Τι στο βίλο. Φτιάχνει τρεις πόρτες. Πότε το αλλάξαν αυτό, μωρέ. Τέλος πάντων. Δεν το σχολιάζω.
Τι να πω τώρα. Τώρα ασυχίστηκα. Χωρίς πλάκα. Τι φάση, πότε το κάνουμε αυτό. Τι θα τις κάνω τώρα τις 8 πόρτες, ακάσια πόρτες. Πω. Ό,τι χρησιμοποιώ, ό,τι φτιάχνω τώρα θα χρησιμοποιώ ακάσια πόρτες, δε. Αλλιώς θα φύγουν ποτέ. Λοιπόν, ανάποδα γιατί μπορεί να γλιτσάρουν εδώ πέρα. Ενώ. Οπα. Έλα. Ωραία. Έτσι. Μη. Ωραία. Ωραία. Οκ. Γιατί δεν έκανε. Ναι, όντως δεν κάνουν. Δεν κάνουν θόρυβο όταν βάζεις τις πόρτες για κάποιο λόγο. Δηλαδή ένα τουκ ή κάτι τέτοιο. Απλά μπαίνουνε. Επίσης αργούν να φύγουν οι πόρτες. Λοιπόν. Ωραία. Οπότε τα λέμε σε λίγο. Μόλις τελειώσω αυτό το πραγματάκι εδώ πέρα, να φτιάξω λίγο το μέρος. Και έτσι ώστε να μην εμποδίζει το κάτω. Γιατί δείτε μια πόσο σπαστικό είναι. Εκτός και να το αφήσω έτσι, ξέρω εγώ και. Θα είναι άσχημο. Δεν θέλω. Θέλω να φαίνεται όσο πιο professional γίνεται. Δηλαδή να μην φαίνονται. Πώς είναι όταν πηγαίνεις. Για μένα εσύ αυτό. Όταν πηγαίνεις σε ένα εστιατόριο, δεν θέλω να βλέπω να φαίνεται η κουζίνα μου από εμένα. Και γενικώς γι' αυτό συνήθως στις. Γι' αυτό συνήθως στα εστιατόρια, τα καλά τουλάχιστον, δεν βλέπεις την κουζίνα. Μόνο αν είναι πιτσάρια. Πιτσάρια, ok. Αλλά γενικώς δεν θέλεις να βλέπεις πώς γίνεται, ξέρω εγώ, πώς φτιάχνουν το μαγικό. Η μαγεία πώς γίνεται και πού γίνεται και πώς είναι οι συνθήκες όπου γίνεται. Γιατί χάνεται η μαγεία. Πολύ απλό, έτσι. Έτσι και εγώ δεν θέλω να φαίνεται το Redstone και γενικώς όλο αυτός ο μηχανισμός και απλά να έρχεσαι και να το βάζεις και με ένα μαγικό κουμπάκι θα δουλεύει. Τέτοια φάση. Οπότε ναι, τα λέμε σε λίγο. Μόλις τελειώσω αυτό εδώ πέρα. Άντε πάλι φωτί. Άντε πάλι άλλη τόση ώρα. Τελειώσαμε επιτέλους. Επιτέλους μετά από μία ώρα κάπου εκεί. Μπαίνω βγαίνουν άτομα. Μου ξέρετε πήγε κάποιος μέσα στο σπίτι μου, μέσα στο δωμάτιό μου τώρα, γι' αυτό σταμάζα να μιλάω. Και ναι, δείξε τι κατακάνει. Τι κάνει πρε, τι κάνει. Έχει σπαμάρει το chat. Και λοιπόν, τελειώσαμε το μέρος εδώ πέρα. Πολύ wiring, πάρα πολύ wiring. Έκανα εδώ πέρα, δείτε εδώ πέρα. Δείτε τι έκανα. Και τελικά, επειδή έπρεπε να το φέρω, να φέρω τις σκάλες από την πίσω μεριά, πρέπει να κάνω όλο αυτό το πράγμα, έτσι ώστε να μην εμποδίζουν τα redstone το διάδρομο, τέλος πάντων, που θα έχεις και να βάζεις, να ξαναφυτεύεις το netherworld, γιατί με το netherworld είχα το θέμα. Εδώ πέρα δεν υπάρχει κάποιο θέμα, γιατί όλο το redstone και αυτά έχουν μπει από αυτή την πλευρά, οπότε από εδώ μπορούμε να το κάνουμε ό,τι θέλουμε, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Τώρα τσεκάρετε κάτι. Εντάξει, έπεσε νερό πάνω στα redstone πάρα πολλές φορές και το έχω μάθει τώρα απ' έξω, μπορώ να το κάνω όποτε θέλετε με κλειστά τα μάτια αυτό το wiring. Λοιπόν, τσεκάρετε μία τι έκανα εδώ πέρα για να πετύχω, τέλος πάντων, για να μπορέσω να ενεργοποιήσω το πίστον το οποίο βρίσκεται εδώ. Είναι πίσω από αυτό, βρίσκεται ένα πίστον. Τι έκανα για να το ενεργοποιήσω. Λοιπόν, πώς θα σας το δείξω τώρα, 2 λεπτά. Είναι αυτός ο μηχανισμός που ενεργοποιεί εκείνο εκεί το πίστον και αυτό εδώ πέρα το πίστον. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα γίνεται αυτό τώρα, invert το σήμα και από το μανάβει. Εκείνο γίνεται κατευθείας, ξέρω εγώ, εδώ πέρα να ορίστε. Το δίνουμε κατευθείας ρεύμα. Τώρα για το άλλο, έπρεπε να κάνω όλο αυτό προς τα κάτω. Έπρεπε να το φέρω από εδώ και μετά εδώ και να πηγαίνει, τέλος πάντων, κάπου εδώ πέρα είναι που πηγαίνει. Νομίζω εδώ είναι. Και έφτιαξε και αυτά εδώ πέρα τα με redstone torch, έκανα ένα pillar προς τα πάνω. Και φτάνει εδώ το τελευταίο redstone torch, το οποίο ανάβει το redstone, ενεργοποιεί το redstone που είναι πίσω από αυτό το block, το diorite. Και το τέλειωσα, επιτέλους. Δυστυχώς δεν θα προλάβουμε σε αυτό το επεισόδιο να το διακοσμήσουμε καθόλου. Θα κάτσω να φτιάξω και ένα piston τώρα εδώ πέρα, έτσι ώστε να είναι κρυφό, ξέρω εγώ, να είναι εδώ πέρα το pressure plate, θα το πατάς και θα πηγαίνεις να φυτέψεις τα δέντρα. Και κάτι που έχω σκεφτεί επίσης είναι να φτιάξουμε, μάλλον εδώ, δεν ξέρω, θα φτιάξω ένα διάδρομο, μια σκαλούλα τέλος πάντων, που θα σε ανεβάσει στον πάνω όροφο. Όπως επίσης και από εδώ ακριβώς το ίδιο, που θα σε ανεβάσει στον πάνω όροφο. Ευχαριστώ που μου διάκοψες το βίντεο, Γιώργο. Και κάτι τέτοιο. Οπότε ναι, αυτό για αυτό το βίντεο.
είχα καιρό να δουλέψω τόσο πολύ στη Zeroland. Κατευθείαν, ξέρω εγώ, μέσα σε. Ξέρω εγώ, πώς το λένε. Σε μια μέρα μέσα, χωρίς να βγω καθόλου, back to back στον αντένα. Και άντε πάλι ο ProGamer TV, δεν ξέρω τι στο καλό κάνει. Μάλλον έχει κάποια προβλήματα, δεν έχω ιδέα. Οπότε ναι, αυτά για αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like. Πείτε μου τη γνώμη σας, πώς σας φαίνεται το, αυτό το Redstone Construction ή πώς λέγεται τέλος πάντων αυτό, η κατασκευή από Redstone. Ξέρω ότι μπορώ να το κάνω πιο εύκολα, θα σας ξαναλέω. Ξέρω ότι θα μπορούσα να το κάνω πάρα πολύ πιο εύκολα. Είμαι σίγουρος ότι θα βρίσκα πολύ εύκολα ένα tutorial το οποίο θα ήταν πολύ compact και πολύ πιο εύκολο και να χρησιμοποιήσω και πιο λίγα resources. Αλλά πιστεύω ότι αυτό έχει και λίγο το. Τέλος πάντων, το δούλεψα και εγώ αρκετά, ειδικά στα τελευταία. Οπότε ναι, είμαι λίγο πιο περήφανος γι' αυτό. Λέω, αχ, εγώ το φτιάξα αυτό. Το δουλεύει εξαιτίας μου ή κάτι τέτοιο. Οπότε ναι, όπως σας είπα, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like. Αν θέλετε να ενημερώσετε για τα επόμενα μου βίντεο, κάντε ένα subscribe και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας. Λούκι, σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα thumbs up. Και όπως πάντα, στην περιγραφή βρίσκονται τα κοινωνικά δίκτυα όπως Facebook, Twitter και Twitchaki.